το με την ίδια αυτή η ομάδα του Ντούσαν Μπάγεβιτς παρέμεινε κοντά στις πρώτες θέσεις. Ο Κάς. Το σούτ αυμαγκά του ακούει αξιόλογο και θαυμάσια η απόκρουση του Χανιωτάκη στο 55. Ο Κρέικ. Για τον Οκά. Και πάλι ο Κρέικ σεντρασούτ από τον Ολλανδό. Να λιτζίσαλε να κατεβάσει το σούτ. 1-0 από τον Ρούσεφ. 1-0 η ΑΕΚ. Κλείστηκε από 2. Ο Κατσουράνης απέσπασε την μπάλα. Ο Ζαγοράκης προωθεί. Ο Κάς τώρα θα γίνει το αντίθετο. Θα παίζει η ΑΕΚ με χώρο στην κόντρα επίθεση όπως τώρα με τον Αλιτζή. Ο Τσάρτας είναι σε θέση χώρα. Μέσα στο σουτ. 2-0 από τον Βασίλη Τσιάρτα. Άνοιγμα για τον Ρούσεφ. Η σέντρα του Ρούσεφ, η κεφαλιά του Ναλιτζή, θαυμάσια για ακόμη μια φορά η απόκρουση του Χανιωτάκη. Άνοιγμα για το Ρουμπάκι, είναι καλή η πάσα, μαρκάρει ο Μπορμπόκης, γύρισε ο Ρουμπάκης, ψάχνει τον τρόπο, το σούτα από μακριά, out. Ηράκλειο, βρισκόμαστε στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ είναι στην επίθεση, υπάρχει φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα, καθυστερεί ο Δούρος να σφυρίξει, μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα, τελικά όμως το γκολ αυτό θα ακυρωθεί. Η ΑΕΚ που ήταν ιδιαίτερα επιθετική από το πρώτο ακόμη λεπτό. Εδώ στο Κάς θα έχει ένα σουτ, την μπάλα θα περάσει έξω στο ένατο λεπτό. Κόρνερ για την ομάδα της Ένωσης. 25ο λεπτό το σουτ του ΟΚΑ και πάλι η μπάλα θα περάσει έξω. Δεύτερο ημίχρονο, 55ο λεπτό, πάλι ο Κάς πρωταγωνιστής. Από πολύ μακριά το σουτ εξοδετερώνει θεαματικά και ουσιαστικά βέβαια ο Χανιωτάκης. Εν τω μεταξύ ο Ντούσαν Μπάγεβιτς έχει κάνει δύο αλλαγές, το Ρούσεφ στη θέση του Λάκη και τον Αλιτζή στη θέση του Λιμπερόπουλου. Οι δύο αλλαγές λοιπόν της ΑΕΚ θα συνδυαστούν σε αυτή τη φάση, είναι η φάση του 67, στρωμένη πάσα από τον Αλιτζή στο Ρούσεφ και αυτός βρίσκει διέξοδο στα δίχτυα του Χανιωτάκη, όφι ΑΕΚ 0-1. 4 λεπτά αργότερα οι παίκτες της Ένωσης θα γίνουν κάτοχοι της μπάλας έξω από τη μεγάλη περιοχή τους και από εκεί θα ξεδιπλωθεί μια αντεπίθεση, ένας ευνηδιασμός πάλι για τους παίκτες του Ντούσαν Μπάγεβιτς με τον Αλιτζή από αριστερά να πασάρει στον Τσάρτα και αυτός με το αριστερό να μην έχει κανένα πρόβλημα με ένα απλό πλασέ να βάζει τις προϋποθέσεις για τους 3 βαθμούς για την ομάδα της Ένωσης. Όφι ΑΕΚ 0-2. Σέντρα. Ο Ναλτζής θα πιάσει κεφαλιά. Μία ακόμη θεαματική απόκρουση από τον Χανιωτάκη. Θα παραμείνει το 0-2. Αλλά η συνέχεια δεν θα είναι η αναμενόμενη αφού σε κεφαλιά του Σουάρες μπάλα θα περάσει ελάχιστα out. Θα παραμείνει λοιπόν το 0-2. Μεγάλη ευκαιρία για τον Όφι να μειώσει και να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Και αυτό δεν θα γίνει ούτε στο 21ο λεπτό. Όταν από μία νέα επίθεση της ομάδας της Κρήτης, ο Ντεγιάνοφ θα γίνει αποδέκτης της μπάλας. Το σουτ από καλή θέση, χωρίς αμυντικό επάνω του, θα καταλήξει out, θα παραμείνει και θα είναι το τελικό αποτέλεσμα Όφι ΑΕΚ 0-2. Αυτά έγιναν στο Ηράκλειο. Είχαμε όμως και ένα επεισόδιο με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς μέσα στο αεροπλάνο της επιστροφής για Αθήνα. Καλησπέρα Γιώργο από το αεροδρόμιο εδώ στο Ελευθέρως Βενιζέλος. Ήσουν μέσα στην πτήση, έτσι. Ναι, ήταν ένα πτυχερό επεισόδιο δυστυχώς μέσα στο αεροπλάνο. Όταν διασχήματον αφορμή, εγώ προσωπικά δεν αντιλήφθηκα κάτι να γίνεται εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο Μπάγεβιτς σηκώθηκε από την θέση του στην business class, διέσχισε περίπου 30 μέτρα προς τα πίσω. Ναι. Πήγε στο σημείο που καθόντουσαν περίπου 10 μέλη του original. Λογομάχησε έντονα με δυο από αυτούς. Χτύπησε τον έναν, ψυχρό, με γροθιές. Απαντήσαν αυτοί, του ορμήσανε. Ακολούθησε ένας πανικός λίγο πριν απογειωθεί το αεροπλάνο με πουνιές, κροξιές, ίδρυς και όλα τα σχετικά. Καταλαβαίνω και στον πανικό που επικράτησε εκείνη τις στιγμές μέσα στο αεροπλάνο. Ειδικά από κόσμο που δεν είχε ιδέα τι έχει ποδόσφαιρο, τι έχει μπάγκερ και τι έχει ΑΕΚ. Η αστυνομία ήρθε αφού ειδοποιήθηκε από το πλήρωμα. Το αεροπλάνο, όπως καταλαβαίνετε, έμεινε καθυλωμένο και για περίπου 3 τέταρτα. Οι αστυνομικοί μπήκανε μέσα και κατέβασαν 11 άτομα, τα 11 μέλη του original, καθόντουσαν όλοι μέσα στο σημείο όπου έγινε το επεισόδιο. Από όσο μπορέσαμε να μάθουμε, οι δύο από αυτούς κρατούνται και οι υπόλοιποι κατέβηκαν και για λόγους ασφάλειας. Την ΑΕΚ στο δεύτερο λεπτό, η μπάλα θα πάει προς τα πίσω, θα γίνει το σουτ, θα καταλήξει στα δίκτυα, αλλά τον γκολ δεν μετράει διότι έχει σφυριχτεί πρώτα φάουλ πάνω στον Χανιωτάκη. Βάζετε και το replay. Την προβολή, βλέπετε εδώ τον κύριο Δούρο λέει ότι δεν μετράει το γκολ, εδώ είναι το φάουλ πάνω στο Χανιωτάκη. Στη συνέχεια το παιχνίδι διακόπηκε για περίπου 5 λεπτά αφού στον αγωνιστικό χώρο μπήκαν οι οπαδοί του Όφη για να διαμαρτυρηθούν για την είσοδο της αστυνομίας στον αγωνιστικό χώρο για το γνωστό επεισόδιο με τον νεαρό
που τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά και βρίσκεται σε κομματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο από αστυνομικούς στην Κρήτη. Συνέχεια ένα κόρνερ για την ΑΕΚ στο 25ο λεπτό. Το σούτ του ΟΚΑ θα περάσει έξω από τα δοκάρια του Χανιωτάκη. Δεύτερο ημίχρονο με τον Γιάννη τον ΟΚΑ να ξανακάνει ένα πάρα πολύ καλό σούτ. Αυτό ήταν ουσιαστικά η μόνη απειλή για τον Χανιωτάκη στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη στο Ηράκλειο. Έδιεξε κόρνο ο Χανιωτάκης. Λίγα λεπτά αργότερα όμως δεν θα γίνει το ίδιο. Όταν στο σούτ του Ρούσεφ η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. 1-0 για την ΑΕΚ στο 68. Εδώ οι παίκτες πανηγυρίζουν τον γκολ που ουσιαστικά αφαιρεί πολύ μεγάλο μέρος από το άγχος που είχαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Εδώ ο Ναλιτζής γύρισε την μπάλα στο Ρούσεφ και αυτός με ξερό σουτ κάνει το 1-0. Λίγα λεπτά αργότερα ο Όφη προσπάθησε να φτάσει στον γκολ της Σοφάρης. Το γύρισμα από το ρουμπάκι δεν προλαβαίνει. Ο Σοάρες βγαίνει και μαζεύεται τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Και στο 71 η ΑΕΚ θα φτάσει ένα δεύτερο γκολ με το γύρισμα του Ναλιτζή. Καταπληκτικό γυριστό σουτ από τον Βασίλη Τσάρτα. Εδώ και πάλι το γύρισμα του Ναλιτζή, υπέροχο το πλασέ του Τσιάρτα. Την μπάλα στα δίχτυα 2-0 για την ΑΕΚ. Η ΠΑ θα θέλει να φτάσει και σε ένα τρίτο γκολ. Κεφαλιά του Ναλιτζή όμως θα διώξει κόρνερ ο Χανιωτάκης. Και τελευταία ευκαιρία στο παιχνίδι ουσιαστικά για τον Όφη με την κεφαλιά του Σουάρας λίγο out. Τελικό σκορ 0-2. Πετύχαμε σήμερα φορά πολύ σημαντική νύχη σε ένα παιχνίδι που πιστεύω ότι ήταν καλό, ιδιαίτερα στο δεύτερο μήχρονο. Σε ένα τέρεμ που ήταν δύσκολος, πιστεύω ότι αν ήταν καλύτερο, ότι και δύο ομάδες μπορούσαν να προσφέρουν ακόμα καλύτερο ποδόσφαιρο. Στο πρώτο μήχρονο δύσκολα μπορούσαμε να βρούμε διαδρόμους για να φτάσουμε. Μέσα σε μία εβδομάδα και με αντίξιες καιρικές συνθήκες θα έλεγα, ήταν πάρα πολύ σημαντικό και αυτό φάνηκε ότι το θέλαμε πάρα πολύ. Και αυτό φάνηκε από την αρχή του παιχνιδιού που προσπαθήσαμε να πιέσουμε τον Όφη σε όλους τους χώρους. Με αποτέλεσμα Όφη να κάνει αρκετά λάθη, όπως υπόθηκε πριν από λίγο. Αλλά εμείς δεν κατορθώσαμε να πετύχουμε κάποιο τέρμα έτσι ώστε να ελευθερωθούμε ακόμα περισσότερο, να βρούμε περισσότερους χώρους. Κάτι που έγινε στο δεύτερο ημίχρονο. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε και πιστεύω ότι από εκεί πέρα τα πράγματα ήταν ακόμα πιο εύκολα για εμάς.